Καλησπέρα, κορίτσι! Ποιο κορίτσι, γυναικάρα με τα κόκκινα είναι, σε βερσιόν... Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα, ναι. Με αυτό το μαλλί. Δεν έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί στο μαλλί σου. Αλήθεια. Όχι, δεν έχει καταλάβει. Περιμένω να δω. Και εμείς. Αχ, Κατερινάκη, τι Κατερινάκη, δηλαδή Κατερινάρα είσαι τώρα. Φωτιά στα κόκκινα, αυτού σου κουκλάρα μου. Κατερίνα μου, ήσουν που ήσουν κοκέτα, αλλά τώρα είσαι ένα είδωλο. Αναδείχθηκα. Απλά είσαι έτοιμη για κόκκινο χαλί. Αλήθεια σου λέω. Ανυπομονώ, ανυπομονώ πραγματικά. Δεν θα σε κρατήσω αγωνία. Όχι, είμαι έτοιμη. Έχεις άγχος, ε. Εντάξει, λιγάκι. Σωστά. Χαμογέλα, θέλω το πιο μεγάλο σου χαμόγελο για να υποδεχθείς τη νέα Κατερίνα. Wow. Συγκλονίστηκα. Wow, πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Έχω μείνει άφωνη. Θα κάνω μέρες να με συνηθίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε όλοι ένας προς ένας καταπληκτικοί. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Αντίκρισα μια άλλη Κατερίνα. Ανανεωμένη, θηλυκή. Κλεοπάτρα, λίγο, Εντελώς. Εντελώς το μαλλί. Ο Αντώνης. Θα είναι και πολύ ωραία. Καταρχήν είναι λαμπερά, να το πούμε αυτό. Που δεν είχαν. Ναι, στην αρχή δεν ήρθες με λαμπερά μαλλιά. Και θα είναι και πολύ ωραία με πρωινά αντισήματα, παιδιά. Ναι. Και με αλογοουρά, χαμηλή αλογοουρά. Καταρχήν οτιδήποτε και να φορέσεις από κάτω, από τζιν μέχρι ό,τι, θα μοιάζει στιλάτο. Και βέβαια από κάτω είσαι σκέτη φωτιά. Κόκκινο φόρεμα, κατακόκκινο φλογερό, με υπέροχη ζώνη χρυσή στη μέση για να βλέπουμε και τη μέση σου, την ωραία. Μου αρέσει γιατί είναι αυτό ακριβώς που ήθελα, να βγάλω τη θηλυκότητά μου, το σεξι μου, να το πω έτσι. Βέβαια. Οπότε είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Είναι έντονο το χρώμα και ξεχωρίζει, αλλά είναι απλό το κόψιμο. Ένα κοντομάνικο φόρεμα με βε. Ναι. Οπότε δεν σε περιορίζει. Με άλλα αξεσουάρ μπορείς να το φοράς πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Όντως. Θέλω απλά να μην φοβάσαι να διαφέρεις. Να μην φοβάμαι τις αλλαγές. Να μην φοβάσαι να ξεχωρίζεις από το πλήθος. Ναι, καλέ. Θέλω λίγο να δεις και τα μάτια πόσο ωραία τεχνικά έχουμε ζωγραφίσει ένα ψεύτικο βάθος πάνω από τα καπακωτά ματάκια που λες και κοίτα πόσο ξεκάθαρα φαίνονται φωτεινά τα μάτια σου, πιο βαθιά εκεί πέρα που πρέπει, αλλά το κινητό σου βλέφαρο δεν φαίνεται πια πεσμένο. Μέσα από την επιλογή του χρώματος στο φόρεμα και το μαλλί σου αναδεικνύεται ένα καταπληκτικό δέρμα που έχεις και εδώ στο μπούστο σου. Και αυτό είναι τόσο κλασάτο και τόσο θηλυκό που πρέπει να το αναδεικνύεις. Και το κοντράστ τώρα το βγάζει μπροστά. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, υγιής και λαμπερή. Έλα! Πού είμαι το 1992? Και τι χορεύεις? Σαν κυρουβά. 1992. Γεια! Εγώ βέβαια θα φανταζόμουν να τραγουδήσεις κάτι πιο. Κάτι που αντιστοιχεί σε rave διάθεση. Δεν έχουν στίχους συνήθως. Τσίκι ταμ, τσίκι ταμ, 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 και του παμ, παμ, και του παμ, και τεπε, τεπε, τα παμ, παμ, και του παμ, και πεμ. Έκσταση! Έκστανο! Έκσταση! Έκστανο! Λοιπόν, μας έχεις συνεπάρει όπως καταλαβαίνεις. Κυρίως. Η αλλαγή σου είναι πολύ εντυπωσιακή. Έχεις άλλη διάθεση τώρα, σε βλέπω. Θέλεις να το ζήσεις. Ναι, πραγματικά. Παιδιά, πού βρίσκομαι? Είμαι στο 1990, είμαι σε rave party και σκάει το τυπάκι και είναι έτοιμος να τα σπάσει όλα. Ειλικρινά, θέλω να χορέψω μαζί του. Να σου πω κάτι, με έχεις γοητεύσει πάρα πολύ. Ειλικρινά σε βλέπω ότι λίγο τρέμεις, έχεις αγωνία, ε! Ναι, η αλήθεια είναι ναι, έχω αγωνία. Ναι, θέλεις να δεις πόσο κοντά έχουν γίνει τα μαλλιά σου. Ναι. Πόσο πολύ έχουν ξυριστεί. Ναι, ναι. Ναι, ανυπομονείς, ε! Πάρα πολύ. Αχ, μη τρέμεις. Λοιπόν, Νίκο μου, ο καθρέφτης αυτός είναι για σένα. Τι? Δεν το πιστεύω. Βγάλε το αν θες το γέλι.
Καμία. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ωραίος είναι και χωρίς γυαλιά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πραγματικά είμαι λες και είναι 10 χρόνια νεότερος, το λιγότερο. Αχ, καλέ, μεγάλος άνθρωπος. Ναι, πραγματικά. Και πολύ μοντέρνος. Γυρίζει ο καθρέφτης, με βλέπω και σοκαρίστηκα. Πραγματικά μου άρεσαν όλα επάνω μου. Και έκανα και πράγματα που δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Όπως το μακιγιάζ. Ήταν πρώτη εμπειρία. Και ήταν πολύ ωραίο. Είσαι σε ένα κλαμπ. Ωραία. Είμαστε στο κλαμπ και παίζει το αγαπημένο σου τραγούδι. Βλέπεις και την Έλενα απέναντί σου, ε, και θες τώρα να της δείξεις. Δείξε μου. Δείξε και βλέμμα, και βλέμμα, και βλέμμα, και βλέμμα στην Έλενα. Δείξε μου, παιδί μου. Δώσε καλό. Κοιτάζει το άνθρωπος. Όπου, όπου, έτοιμος είσαι, παιδιά, πού είμαι, σε 1990. Έτσι. Και τώρα δεν σ' αρέσει άλλο η Έλενα, πας στην Δούκισσα. Δεν μπορώ, δώσε το πιο δυνατό, δώσε το πιο δυνατό. Όχι, είμαι παντρεμένη. Αχ, να ανοίξουν τα κλαμπ, να πάμε να χορέψουμε σε rave ρυθμούς και Νίκο, μη σε νοιάζει τίποτα. Έρχομαι μαζί σου και θα κάνουμε το αγαπημένο σου κορίτσι να ζηλέψει παρέα.